Ελενάρα! Μπράβο! Είναι τρελό αγόρι. Έχει βάλει ένα χρυσό τζάκετ. Μου είπε μόνο για μένα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο Love FM. Τι άλλο? Στιχουργός. Eurovision. Το σώσατε. Αλλά πάνω απ' όλα έχει προσωπικότητα και δεν κολώνει και τα λέει όπως τα νιώθει. Σε ένα ψεύτικο κόσμο που ζούμε. Ladies and gentlemen, Mr. Percy Jonas Γιαννόπουλος. From New York. Καλώ. Χαίρετε, χαίρετε. Περάστε εδώ. Αποθέωσα τα ειδωλά. Όλοι οι φίλοι είναι εδώ. Παραγγελία. Έλα και τηλεοπτικά, ρε. Μόνο μέρα δεν φίλησε. Love FM, το πε. Το πε, το πε, Love Radio, Love Radio. Εδώ, άλλο το Love FM, άλλο το Radio. Το ίδιο, παιδί. Α, μάλιστα. Και είμαστε πάνω του πάντα, ξέρει. 2-4 εγώ, 4-6 εγώ. Είμαστε δίπλα-δίπλα, ναι, ναι. Ραδιοφωνικέ γειτόνιε. Πώ είσαι, εσύ με χθε. Από τι? Από χθε. Από τα νεύρα. Ναι. Όχι. Τι έπαθε. Θα συνέλθω του χρόνου. Όταν η ΕΡΤ θα στείλει τη Φουρέιρα, τότε θα συνέλθω. Πιστεύεις ότι έχει καταλάβει τι έχει γίνει, γιατί εγώ πιστεύω δεν νομίζω. Όχι, όχι. Σε κανένα κουτούκι θα είναι. Όχι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, γιατί ακούνε ρεμπέτικα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είμαστε, είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Συγχαρητήρια καταρχάς στην Ελένη. Ελένη, είσαι πρώτη στις καρδιές μας. Ήταν η κίτρια η Ελένη για μένα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μα να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα που βλέπουμε με την Ελένη Φουρέιρα φαίνεται φαινομενικά απλό, είναι κάτι τόσο δύσκολο. Όλο είναι μια καλοκουρδισμένη υπόθεση τρίλεπτη, την οποία δεν νοείται ένας επαγγελματίας σαν την Ελένη Φουρέιρα να το προσφέρει στον κρατικό τηλεοπτικό φορέα μιας χώρας και αυτός ο κρατικός τηλεοπτικός φορέας μιας χώρας να λέει «Όχι, δεν το θέλω». Και είναι πολύ καλό για μένα, είναι πολύ mainstream. Καταρχάς, μετά πόσα χρόνια πήγε τόσο καλά. Ναι. Δεν έχει ξαναπάει δεύτερη θέση ποτέ. Δηλαδή είναι μέχρι, μέχρι, ρώτηση, μέχρι, πέμπτη. Μέχρι πέμπτη, τρεις φορές πέμπτη θέση και μάλιστα σε άλλες εποχές που ήταν λιγότερες οι συμμετοχές. Οπότε η σημασία της δεύτερης θέσης εδώ με τόσο πολύ κόσμο είναι πολύ μεγαλύτερη. Να σου θυμίσω επίσης, συγγνώμη αγάπη, είχαμε πάει στο καμαρίνι, θυμάστε τη Ελένη Φουρέιρα, η οποία μας είχε πει: παιδιά, στο Αθηνών Αρένα, τους είχα πάει τη συμμετοχή έτοιμη. Όλα τα έξοδα τους έλεγα θα τα κάνουμε εμείς, δεν θα βάλει ούτε φράγκο. Είναι εξοργιστικό αυτό το πράγμα. Είναι εξοργιστικό. Και λέγανε όχι. Άρα υπάρχει εμπάθεια. Υπάρχει εμπάθεια όπως το υπάρχει κόμπλεξ το οποίο λέγεται ψευτοκουλτούρα και δίθε. Αυτό είναι μόνο. Θα σου πω εγώ πώς λέγεται. Τα γαροπούλες. Πώς? Είναι τα γαροπούλες. Είναι αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχει κατάληψη από τα γαροπούλες, οι οποίες έχουν ταγάρι στον εγκέφαλο. Δεν είναι το veritable το ταγάρι. Καλά, δεν είναι καφέ, μέσα τι πίνω. Δεν είναι το veritable το ταγάρι, το οποίο το σέβομαι. Το ταγάρι ΚΚ το σέβομαι. Ναι. Είναι το trans ταγάρι. Ναι, αλλά δεν του ανήκει δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή, ακριβώς δεν του ανήκει. Δηλαδή, τι εννοώ. Για να μην θεωρήσει κανείς ότι υπερβάλλω. Από τη μία απορρίπτει στην Φουρέιρα τρία χρόνια και αυτά τα τρία χρόνια έχει να επιδείξει δύο αποκλεισμούς και μια 20η θέση. Να λέγω ότι την απορρίπτει γιατί είχε κάποια άλλη καταπληκτική ιδέα, να το καταλάβω. Αλλά απορρίπτει τη Φουρέιρα. Και δεν καταλάβαμε και δείγματα του τι κάνει. Δηλαδή, βλέπουμε τι κάνει. Και στέλνει την Τερζή. Στήριξε την κοπέλα όμως. Μην την αφήνει τη πόλη στα μπέλη. Στήριξε την. Αυτό το συζητήσουμε μετά γιατί θέλει πολύ συζήτηση και αυτό. Γιατί λέγονται πολύ εύκολα πράγματα, εύκολοι τίτλοι. Δεν φέρει ευθύνες κατά την άποψή μου η Γιάννα Τερζή. Φέρει πάλι ευθύνες η ΕΡΤ. Είναι άλλο κομμάτι, θα το συζητήσουμε μετά. Η Νέτα πώ σου φάνηκε η κίτρια από Ισραήλ. Κοίτα, η Νέτα, εγώ το περίμενα ότι θα κερδίσει από ποια άποψη. Ότι αυτό ήταν το φαβορί επί δύο μήνε. Ναι. Απλά η Ελένη Φουρέιρα αυτό που πέτυχε εκεί ήταν άθλος είναι ότι τις 15 μέρες που γίνονται εκεί οι πρόβες, που είναι καθοριστικής σημασίας οι πρόβες, είχε ανατρέψει όλο το κλίμα και από 17η με 20η. Από 17η με 20η έπαιζε, βρέθηκε στην κορυφή απλά και απειλούσε την ΕΤΑ. Αλλά η ΕΤΑ ήταν απλά το φαβορί που βγήκε. Το ένα είναι τελικά το kids, το καθαρό αιμό γυροβιζιονικό ναι τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Το άλλο είναι επαγγελματικό. Πρόσεχε δηλαδή λίγο. Το άλλο πάει σε πηγαιονισέ τελείω. Άσε λίγο, διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί η ΕΤΑ μπορεί να έχει την εμφάνιση αυτή, αλλά σαν τραγούδι. Ήταν ένα πολύ πολύ ωραίο σημερινό pop τραγούδι. Έτσι. Με ωραίες ιδέες, με γυρίσματα. Εκείνη δε στο τελικό η εμφάνιση φτώσκησε φωνητικά. Όχι μόνο αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι μόνο αυτό που λέει ο Δημήτρης. Στην Eurovision όσο να είναι, ειδικά επειδή τα δύο τελευταία χρόνια κέρδισαν το πρώτο βραβείο ποιοτικά τραγούδια. Πρόπερσι ένα θρήνος από την Ουκρανία, πολεμικό θέμα. Ναι, ναι. Πέρυσι ένα εξαιρετικό τραγούδι από την Πορτογαλία. Και παίζει ρόλο ότι το κομμάτι της Νέτα είχε ένα μήνυμα κατά του bullying. Κατά της ανορέξια. Δηλαδή είχε ένα νόημα. Ναι. Παίζει ρόλο και αυτό στην Eurovision. Δεν ψήφισε η Αλβανία. Ναι. Δεν έβαλε το δεκάρι στην Ελλάδα. Υπάρχει μια κακία που κυκλοφορεί στο ίντερνετ γι' αυτό. Αν δεν μπορούμε να την πούμε, είναι ένα αστιάκι, συγγνώμη.
Θα φανεί λίγο ρατσιστικό, είναι ένα αστιακί που πήρε το μάτι μου στο ίντερνετ και εγώ στηρίζω Φουρέιρα. Και δεν μας ενδιαφέρει η καταγωγή κανενός. Από την πολύ πολιτικαλή κοκορεκτήλα, μην χάσουμε και το χιούμορ μας. Διάβασα λοιπόν στο ίντερνετ που κάποιος έγραψε, μάλλον δεν έδωσε το 12 Αλβανί, την μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι ήταν από το Μεξικό. Καλά, αυτό είναι κακία, μωρέ. Θα σου πω και κάτι ακόμα. Το ένα που μου έκανε εντύπωση ήταν το 12 που δεν έδωσε Αλβανία και το άλλο, ούτε ένα πόντο που δεν έδωσε η Αγγλία, παιδιά. Γινόταν την ώρα, λίγο πριν ανακοινωθεί η νικήτρια. Πώς ήταν η Ελένη, το περίμενε. Πάμε να το δούμε. Και πάλι η Ελλάδα κέρδισε, γιατί είναι βογιατζάκι style. Άρα δεν χάσαμε και τίποτα. Ισχύει. Πάντως, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός το ότι ξαφνικά βλέπω στην ψηφοφορία των επιτροπών στην αρχή να πετάγεται το πουθενά μία Αυστρία, παιδιά. Την έβλεπα από τη θέση και δεν πίστευα. Δεν θυμόμουν ποιο τραγούδι είναι. Στηρίξαν οι επιτροπές. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Ήτανε, τελείωσε η ψηφοφορία των επιτροπών και ήταν πρώτη η Αυστρία, παιδιά. Και έγραφα στο Twitter ποιο ήταν αυτό, ευτυχώ που ανέβηκε στι πάνω-πάνω θέσει για να καταλάβουμε ποιο τραγούδι είναι. Μα παιδιά, δεν ξέρω να σα πω κάτι. Ευτυχώ που έχουν καταργηθεί οι επιτροπέ, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι τη Αυστρία ήταν ένα κλασικό ξενέρωτο τραγούδι το οποίο θύμιζε λίγο γκόσπελ σε αμερικάνικη ταινία που τραγουδάνε στο τέλο στην εκκλησία και κάνουν φωνητικά. Ένα τραγούδι δηλαδή που μόνο με televoting δεν θα έκανε τίποτα. Άντρα πήγαινε δεκάδα. Εκεί ούτε ήταν νομίζω ότι πήγαινε δεκάδα. Και ξαφνικά είχαμε χθες μόνο την τροπέστα και έπαιζε αυτό. Πού έχασε, πιστεύεις. Πού το έχασε τελευταία στιγμή και έγινε αυτό. Δεν το έχασε. Αυτό που πέτυχε είναι μεγάλη επιτυχία. Το ένα που το έχασε. Στο ότι. Γιατί ο κόσμος την ψήφισε. Κοίταξε να δεις. Φέτος στη Eurovision θα κέρδιζε μπιτά το κομμάτι. Γιατί δύο χρονιές κέρδισαν πολύ λυπημένα τραγούδια. Όχι απλά μπαλάντες. Πολύ πονεμένα τραγούδια. Οπότε φέτος, επειδή υπάρχει μια μαγική ισορροπία στη Eurovision, κερδίζει πάντα αυτό που ανανεώνει το θεσμό και συνεχίζει και προς τη δόξα τραβά. Δεν υπήρχε και ουσιαστικά ανταγωνισμός, ήταν μεταξύ του Ισραήλ και της Κύπρου. Ακριβώς, ήταν τα δύο αυτά μπιτά τα κομμάτια. Θα κέρδιζε μπιτά το κομμάτι. Από τα δύο μπιτά τα κομμάτια, λοιπόν, το ένα ήταν κλασικό party song της Ελένης, κλασικό χαρούμενο γιουροβιζιονικό στιγμιότυπο. Το άλλο είχε αφενός μια πολύ καλή τραγουδίστρια επίσης, που είναι η Νέτα, γιατί είναι και πολύ καλή τραγουδίστρια. Καλά, ναι, πέρα από του χιουμοριστικού της εικόνας. Αυτό σαρκάζεται απλά με την εικόνα και της. Το μήνυμα του τραγουδιού είχε μήνυμα το τραγούδι. Εδώ ήταν ένα αγαπησιάρικο σεξ τραγούδι, έτσι. Ήταν όμως θεωρώ πιο επαγγελματικό της Ελένης το τραγούδι. Ναι, το τόι έχει το νόημα κατά του bullying, κατά της γυναικείας παρενόχλησης. Ο στίχος, αν τον προσέξεις, δεν τυχαίο. Κάτι που είναι καθαρά Eurovision αυτά τα μηνύματα, τα αντιρατσιστικά. Πιστεύεις ότι μπορεί να έφτιαξε ο συνδυασμός, δηλαδή τραγουδίστριας με χώρα. Δηλαδή, αν ήταν η Ελένη με την Ελλάδα, θα μπορούσε να το πάρει και να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν τη στήριζε ποτέ η Ελλάδα. Δεν πήγε περίπτωση. Για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και το εξής. Βέβαια, αυτό είναι πολύ ψηλά γράμματα. Είναι λίγο, έχει φοβηθεί η EBU που διοργανώνει την Eurovision. Γιατί? Από χώρες που είναι ανέτοιμες να διοργανώσουν το θεσμό. Δηλαδή, Ποσειδώνα. Θα έκανε η πάνικα γάμου έτοιμο κλειστή. Κλειστό στάδιο. Θα έκανε η πάνικ νέο στάδιο. Μπορεί να τους, υπάρχει στάδιο, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη χωρητικότητα. Το έχω πάει πολλές φορές. Ναι. Πρέπει να τους προβλημάτισε επειδή θα το έχουν πάθει. Τρομερά μέρα. Βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου και είπε ο άνθρωπος ότι θα ανοίξει τα ταμεία, θα έφτιαχνε και στάδιο. Δεν ήταν αυτό το θέμα. Τότε α μην στέλνω συμμετοχή, παιδιά. Δεν είναι και άλλο Ολυμπιακό σε τρία χρόνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Επειδή στην Ελλάδα μια ζωή συνωμοσιολογούμε και θα. Μου το γράψανε και κάποιοι στο Twitter που το έγραψαν και το έγραψα στο Twitter αυτό και μου λένε, α, δηλαδή μας λες εσύ που έχεις πάει στην Eurovision ότι είναι στημένο το αποτέλεσμα. Λέω, δεν λέω αυτό. Λέω ότι όσοι ψηφίζουν λαμβάνουν τα πάντα υπόψη τους. Όταν πήγανε στην Ουκρανία και κινδύνευε να πέσει το στάδιο, είχαν στάδιο, αλλά κινδύνευε να πέσει. Όταν πήγανε στο Αζερμπαϊτζάν και ήταν ανέτοιμο το Αζερμπαϊτζάν, σκέφτονται, θα πάμε σε μια χώρα που έχει τις καλύτερες διαθέσεις. Το υπόψη από πριν. Βέβαια, η Κύπρος θα έπρεπε, κατά την άποψή μου, να κάνει το εξής, το οποίο το επιτρέπουν οι νόμοι της Eurovision. Θα έπρεπε να τους πει. Θέλω να το κερδίσω και του χρόνου ας μην το διοργανώσω. Γιατί έχεις τη δυνατότητα γίνεται, να το αρνηθείς. Είχε γίνει να με το κερδίσεις, το έχει γίνει παλιά. Έχει γίνει παλιά. Νομίζω τότε που κέρδιζαν παλιά οι ίδιες χώρες συνέχεια, είπε δεύτερη χρονιά του Λουξεμβούργο, δεν το διοργανώνω και το διοργάνωσε η Αγγλία. Μπορούσε να κάνει αυτό η Κύπρο. Πάνω ότι θα το κάνει, πίστευαν πιο εύκολα. Πάντως ότι έχει κάνει η Φουρέιρα σωστά που λέγαμε τι έκανε και δεν κέρδισε. Να πούμε ότι είδαμε το εξής παράδοξο. Πήρε 6 δωδεκάρια από τις επιτροπές και μόλις 3 δωδεκάρια από το κοινό, η Ελένη. Που θα περίμενε κανείς. Το αντίστροφο, βέβαια, όλες οι χώρες
ούτε μία δεν υπήρξε που να μην τη δώσει έστω και ένα πόντο. Γι' αυτό δεν απάντησα και σε εσάς που είπε που το έχασε, γιατί θεωρώ ότι δεν το έχασε πουθενά. Όχι, αυτό που το έχασε εισαγωγικά εννοώ. Αυτό που πέτυχε είναι άθλος. Τελευταία στιγμή τι πήγε. Είναι άθλος. Έφυγε από εδώ 20, 17 με 20 στα στοιχήματα. Πήγε. Μέσα σε δύο εβδομάδες βρέθηκε στην κορυφή. Δεύτερη θέση άψογα. Είναι άθλος. Εγώ πιστεύω ότι η Ελένη ξεκινάει διεθνή καριέρα. Ναι, θα την τσιμπήσουνε. Ναι, άνετα. Αν έχει το μυαλό, γιατί παίζουν ρόλο και οι επιλογές. Έχει περάσει πολύ δύσκολα η Ελένη μερικά χρόνια. Τα έχουμε λοιπόν τόσες φορές. Βοηθάει την οικογένειά της εκείνη. Και είναι και από τους λίγους καλλιτέχνες που έχουν καβαλήσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι την είχε ο Ρέμος δίπλα του φέτος. Είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που είχαν όλο το πακέτο, γιατί είναι ένα συνδυασμό. Και έχει φάει και τον λόγο όλο με κοπέλα. Σας έχω όμως, Ελένη, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ναι, ναι. Πώς ήταν η Ελένη, τι είπε. So happy, like this is crazy. Thank you so much. Being second in Eurovision is like you win. So for me, muchas gracias España and everybody who votes for me. Like this is a dream. This is the best position ever Cyprus have in the history. So I feel like a winner. Thank you so much. I cannot explain how amazing I feel right now. Thank you. Τι γλυκό παιδί. Ήταν και ο Αρσενάκος της Πάνικ, ο πρόεδρος εκεί πέρα. Ο Μπαϊραμπάς του Χτενίζη, ο Παντελής του Τουνζής, γιατί η Ελένη έχει μια ομάδα μαζί της που την έχει χρόνια. Όλοι καλύτερα. Και είναι σημαντικό. Όχι, δεν έχουν όλη ομάδα. Γιατί όταν κάνουν μια επιτυχία κάποιοι. Όχι, είναι σοβαρή εννοώ. Όταν κάνουν μια επιτυχία κάποιοι λένε την έκανα μόνος μου. Είναι και η ομάδα. Ο Βρετάκος, ο Βρετός που του έκανε για μένα τέλειο ρούχο. Αυτό που λένε ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτό που έγινε με την ΕΡΤ που είχε τον Καπουτζίδη. Και πια δεν ήταν με τον Καπουτζίδη. Γιατί τους κράξαν τόσο πολύ, ήταν τόσο χάλια. Γιατί εγώ κοιμήθηκα, συγγνώμη. Καλά τους κάνανε. 11.30 ώρα. Καλά τους κάνανε. Δεν ήταν καλή ποσή. Δεν κάνανε καλό πρόμο. Τι έγινε. Στον ημιτελικό που τους είδα, που τους άκουγα μάλλον, νόμιζα ότι παρουσιάζουν junior του Eurovision. Μα το παίζουν και οι τελικοί. Ήταν λίγο λες και δεν θέλανε να το κάνουν. Γιατί χθες είχαν ένα στυλ λίγο αυτό το λίγο η ξινή κυρία στη δεξίωση που δεν τη αρέσει που φέρνει. Η πραγματική κυρία δεν είναι ποτέ ξινή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχαν αυτό το. Ναι, μεν παρουσιάζουμε Eurovision, αλλά εμεί είμαστε και λίγο τα γάρια και τι τον πάρουμε. Κατάλαβε. Γιατί ο Λιζάδο κάνει συνεντεύξει στο Hollywood πάει. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό που είχα παρατηρήσει και όλο τον Αλέξανδρο στον ημιτελικό δεν είχαν αναφερθεί καθόλου και στην Κύπρο, δηλαδή ούτε μια καλή επιτυχία, ούτε τίποτα. Παρουσίασαν διαφορετικά απλά το πρόγραμμα. Τι να πούνε, τι ωραία που θα σκίσει η Κύπρος με τον καλλιτέχνη και το τραγούδι ένα που απορρίψαμε. Ένα καλή επιτυχία όμως, ναι, μην το πούνε όμως. Ναι, συγγνώμη όμως, αλλά αναλαμβάνεις την αναμετάδοση. Αν δεν μπορείς, αν σου πούνε σένα πήγαινε να παρουσιάσει το δελτίο ειδήσεων, θα πεις εγώ παιδιά κάνω άλλη δουλειά. Δεν ήθελε, δεν το βάλανε. Ο Καπουτζίδης ήθελε και μάλιστα ο άνθρωπος το είχε κάνει την τελευταία φορά αφιλοκερδός. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Η Eurovision έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα με έστειλες. Σάσα, η Eurovision έχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία. Άνθρωπος που σχολιάζει η Eurovision πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζει 2-3 πράγματα για το τι έχει συμβεί. Έχει πολύ δυνατό fan base αυτός ο διαγωνισμός. Τώρα με έστειλες. Και θέλει ήθελε, δηλαδή, ο Γιώργος. Εγώ πιστεύω πως ναι. Εγώ πιστεύω πως ναι, γιατί ο Γιώργος δίνει την εντύπωση ενός καλλιτέχνη που κάνει ό,τι τον ευχαριστεί. Παιδιά, δηλαδή, και μου περνάει από το μυαλό μου. Όταν το έκανε, θα ήθελα. Η διαστροφική έτσι, ιδέα ότι τα κάνουν όλα αυτά επίτηδες για να περάσουν κάποιους νόμους και να ασχολούμαστε με αυτό. Και φάνηκε η ίδια. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Α, εσύ το έχεις πάει ένα βήμα παραπέρα. Όχι, μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Μπορώ να σκεφτώ ότι τώρα ασχολούμαστε με αυτό για να περάσουν κάποιους νόμους. Για να του πάρουμε χαμπάρι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να μιλήσουμε για κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχω βαρεθεί επειδή τώρα είπε ο Δημήτρης ότι ο Γιώργος το είχε κάνει αφιλοκερδός. Προφανώς γιατί και πέρυσι ήμασταν υπό τη σκιά τη οικονομική κρίση κτλ. Υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό με την Eurovision το οποίο αφήστε να το πούμε για να το μάθει ο κόσμος. Λίγο έχει καταντήσει κουραστικό στην Ελλάδα η υποβάθμιση το πανηγυράκι. Λοιπόν, το πανηγυράκι τηλεοπτικά είναι καρατσεκαρισμένα και αποδειγμένα με τους αριθμούς τηλεθέασης παγκοσμίως. 70! Είναι το σημαντικότερο τηλεοπτικό event μετά την Ολυμπιάδα, το Μουντιάλ. Παγκοσμίως το νούμερο 3 είναι η Eurovision. Μόνο που η Eurovision είναι ετήσιο event. Άρα πολύ σημαντικό. Άρα όποια χώρα συμμετέχει διαφημίζει το όνομά της και τη σημαιούλα της για κάποιον άσχετο εκείνη τη στιγμή που μπορεί να πει πού θα πάω το καλοκαίρι διακοπές. Α, ωραία σημαία, ωραίο τραγούδι. Ωραία χώρα, θυμήθηκα να κλείσω Ελλάδα. Λοιπόν, βαρέθηκα να κάνουμε τα πάντα για να αντισημίσουμε τη χώρα μας. Μια ζωή που βαθμίζουμε την Eurovision και δεν μπορεί πια η ΕΡΤ να λέει δεν έχω λεφτά να πληρώσω τον Καμπουτζίδη, δεν έχω λεφτά. Μα αφού είναι τζάμπα, σου λέει ο άνθρωπος. Να πληρώσω σκηνικό στη Γιάννα Τερζή. Γιατί έχουν λεφτά για τα κομματόσκυλα και τους καρεκλοκέντα. Δεν πληρώσαν τίποτα ούτε στην Τερζή. Έλα τώρα, οι μισθοί τρέχουν, ξέρουμε τι γίνεται. Παιδιά, έλεος. Όταν έχουμε πια
εχθές ένα τελικό. Μία χώρα που ήταν η Κύπρος, που ουσιαστικά ήταν η Ελλάδα εχθές. Ναι. Μαζί με την Κύπρο ήταν, ήμασταν ένα με, την, με τη χώρα τη δικιά μας. Και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, αντί να δούμε ένα παλμό, αντί να δούμε κάτι υποστηρικτικό, έτσι, είναι σαν να λένε, ω κάτσε γιατί δεν τη στείλαμε εμείς τη Φρουέιρα. Ναι, 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 ναι. Δεν του λένε αγάπη μου. Α, μην το κάνουμε και τόσο γκράντε. Μα και όχι μόνο αυτό. Α, μην το κάνουμε και τόσο γκράντε. Όχι μόνο αυτό. Ναι, δεν του ενδιαφέρει, θεωρούν ντέκα. Τότε α θυμώσουν κάπου αλλού τη Eurovision. Όχι, δεν θυμώσουν. Κάτι άλλο που λέμε στο ραδιόφωνο, Ποσειδώνα. Η Τουρκία τουλάχιστον είχε τα κότσια, ρε φίλε. Να σου πει δεν συμμετέχω. Δεν μπορούσα να συμμετέχω. Η Τουρκία διαφωνεί με την επιστροφή. Γι' αυτό βγήκε τα μνημόνια η Κύπρος και εμείς δεν θα βγούμε ποτέ. Ακριβώς. Η Τουρκία, αυτό που λέει ο Δημήτρης, διαφωνεί με την επάνωδο των επιτροπών, θέλει μόνο televoting και λέει δεν συμμετέχω. Εμείς λοιπόν, αν είναι να το αντιμετωπίζουμε έτσι, ας μην συμμετέχουν. Πού θέλω να καταλήξω. Δεν θα ρίξω ευθύνες στη Γιάννα Τερζή, γι' αυτό είμαι σκασμένος. Η κοπέλα είναι μαγιά της. Μόνο και μόνο που είχε τα κότσια και πήγαινε μαγιά της. Τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Το κομμάτι άρεσε πάρα πολύ. Από τη μέρα που βγήκε, έμπαινα εγώ YouTube, γενικά στο ίντερνετ, γράφανε τα καλύτερα όλοι ξένοι, τι ωραίο κομμάτι, η Ελλάδα και πάλι θα σκίσει. Και τη στέλνει ξυπόλυτη στα αγκάθια, χωρίς τίποτα να την υποστηρίξει. Ο τραγουδιστής η δουλειά του είναι να τραγουδήσει σωστά, να χορέψει σωστά, δεν είναι να σκηνοθετήσει. Δεν την υποστήριξαν, δεν της έκαναν τίποτα. Γιατί? Κρατήσου δεν είχαν λίγο, χρήματα. Γιατί? Γιατί δεν είχαν χρήματα. Για τους καρεκλοκένταυρους έχουνε. Αγάπη, δεν τους νοιάζει η Eurovision, το θεωρούν λαϊκό. Πώς θα σου το πω, καταλαβαίνεις, σου λέω. Εμάς όμως που τους πληρώνουμε, μας νοιάζει αυτό. Καλά, κάποια στιγμή δεν θα έχει κόσμο να πληρώσει, πίστεψέ με. Ακριβώς. Και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς.